τα λέει όλα από πολιτική πλευρά. Άρα έχουμε εδώ διαχωρισμό σε ό,τι αφορά τη δήλωση. Excuse me. Έλεος πλέον με τα καραγκιοζηλίκια. Αυτές οι πολιτικές ηγεσίες αυτή την ώρα δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Ψηφίζει την κυβερνητική πολιτική, αλλά δεν το χαλάει να κρατήσει και τους υπουργούς του. Καρατζαφέρης, υπόδειγμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Προδότης και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει φιλοδοξία ότι θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Και ό,τι κάνει, τα κάνει για αυτό το λόγο. Είναι σχρός. Πάνω στο δήλωση του κ. Καρατζαφέρη έχω να πω ότι σήμερα είναι ακόμα μία εκπεφυγή αυτό που επιχειρεί όχι μόνο ο κ. Καρατζαφέρης, όλοι τους. Εδώ και 2 χρόνια μπορώ να πω, για να μην πάμε πιο νωρίς, που είχαμε τα περιθώρια να ελιχθούμε και να διαπραγματευτούμε για να σώσουμε την Ελλάδα, δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν παρά μόνο να την ξεπουλήσουν. Mr. Karadzafeli's position, where he is with the government and outside the government, is a typical case of trying to have his cake and eat it at the same time. It is an attempt to consolidate his electoral support while maintaining a status quo player. Greece's credibility is just as much in deficit as its government budget and its general fiscal position. There is none. But that is not the issue. The issue at the moment, well, at the moment, over the last year and a half, concerns the credibility of Europe. Let's not forget that Europe has tried to save Greece, in inverted commas, and to avert the systemic crisis of the Eurozone about 15 or 16 times, 15 or 16 different summits. It has failed spectacularly. The political failure we're talking about is unprecedented in the annals of European history.